για την απομάκρυνση της κυρίας Ασημακοπούλου από τα ευρωπαϊκά ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, την παρέτηση που είχαμε του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου, αλλά και άλλα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας. Θα συνομιλήσουμε τώρα και θα τα δούμε με τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, ο οποίος είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλησπέρα, κύριε Ξανθόπουλο. Ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε και την ευκαιρία που παρέχετε για να μιλήσω με το κοινό της περιοχής σας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την περίπτωση της κυρίας Ασημακοπούλου. Εμείς το είχαμε αναδείξει το θέμα από την πρώτη στιγμή. Έτσι είχε προκαλέσει σ' άλλο και στην Ευρώπη και στη χώρα μας. Ποιο είναι το σχόλιο σας? Κοιτάξτε, η κατάσταση φαίνεται ότι γίνεται ολοένα και χειρότερη. Εννοώ ότι η χώρα κυλάει σε έναν καθεστωτισμό. Το κράτος δικαίου φαίνεται ότι δεν μπορεί να αμυνθεί απέναντι στις καθεστωτικές πρακτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη και μετά από το σκάνδαλο των υποκλοπών και της συγκάλυψης έχουμε και το σκάνδαλο της διαρροής των προσωπικών δεδομένων των ψηφοφόρων του εξωτερικού για τις ευρωεκλογές. Βγάλαμε από την πρώτη στιγμή, είπαμε ότι η κυρία Ασημακοπούλου δεν θα πρέπει να είναι στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά κατά την άποψή μας την πολιτική ευθύνη ακέραιη την έχει η κυρία Κεραμέως. Βέβαια η έννοια της πολιτικής ευθύνης στην κυβέρνηση είναι εξαιρετικά διασταλτική, διότι θυμάστε και στην περίπτωση των υποκλοπών παραιτήθηκε ο επικεφαλής της ΕΕΠ και ο κύριος Δημητριάδης, ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου, και το θέμα τελείωσε εκεί. Τώρα εδώ βλέπω ότι παραιτείται ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου και με σύμφωνα με το ρεπορτάζ και ο διευθυντής της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και προσπαθεί το θέμα να κλείσει εκεί. Κατά την άποψή μας η ευθύνη της κυρίας Κεραμέως είναι απόλυτη, δεν συζητιέται και νομίζω ότι η πολιτική ευθύνη έχει σχέση με τα πολιτικά πρόσωπα. Ο Γενικός Γραμματέας είναι ένας κατανάθεση, κατ' επιλογή της Υπουργού, δεν έχει την πολιτική ευθύνη. Το ίδιο βέβαια και ο διευθυντής του απόδημου του τμήματος Αποδήμων, ο οποίος είναι, ναι, υποθέτω υπηρεσιακό. Κύριε Ξανθόπουλε, αυτή η πράξη της κυρίας Ασημακοπούλου που είχε και τους συνεργούς και φαίνεται, έτσι. Δεν τα παίρνεις έτσι αυτά, αν δεν σου τα δώσουν από το Υπουργείο. Τώρα να ξέρουμε τι συζητάμε εδώ πέρα. Λοιπόν, δημιουργεί ζητήματα εγκυρότητας των εκλογών? Κοιτάξτε, δεν θέλω να το συνδέσω. Δεν θέλω να το συνδέσω, αλλά να σας πω το εξής. Ακούστηκαν όμως και τέτοιες φωνές από το Βεβαίως. Πολιτικό προσωπικό και από το χώρο σας και από άλλα Βεβαίως. Κόμματα. Αφήστε με να τελειώσω, να σας πω το εξής. Κοιτάξτε, η διαδικασία της επιστολικής ψήφου είναι μια διαδικασία κατεξαίρεση, δηλαδή είναι συνταγματικός ανεκτή, για να χρησιμοποιήσω τον όρο που λένε οι συνταγματολόγοι και τον οποίο χρησιμοποιήσαμε και κατά τη συζήτηση στη Βουλή. Από τη φύση της, η επιστολική ψήφος δεν μπορεί να διασφαλίσει πλήρως τη μυστικότητα της ψηφοφορίας. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το γεγονός να καθίσω εγώ με τους 5 εργαζόμενους που έχω στη βιοτεχνία μου και να πω, παιδιά, λάτε να ψηφίσουμε τον κύριο Καρυπίδη γιατί είναι πολύ καλός στις ευρωεκλογές. Έχει δηλαδή μερικές εγγενείς αδυναμίες. Σε αυτές τώρα τις αδυναμίες, εάν προσθέσουμε και το γεγονός της υποκλοπής των προσωπικών δεδομένων των ψηφοφόρων, καταλαβαίνετε ότι τα ζητήματα εγείρονται. Θα εξαρτηθεί από την φερεγγιότητα και την σοβαρότητα που θα το αντιμετωπίσει η κυβέρνηση, από το αν θα θελήσει να το περιορίσει σε ένα στενό υπηρεσιακό κύκλο ή θα αναλάβει την ουσιαστική πολιτική ευθύνη, για να μπορέσουμε να έχουμε κι εμείς πιο συγκροτημένη και πιο τεκμηριωμένη άποψη. Είναι σαφές όμως ότι σε ένα ευάλωτο πεδίο όπως είναι η επιστολική ψήφος, ναι, αυτό είναι ένα στοιχείο που επιβαρύνει. Με αυτά που συνέβησαν στο Υπουργείο Εσωτερικών, γιατί από εκεί ξεκίνησε η ιστορία, εντάξει, κυρία Ασημακοπούλου, δεν ξύπνησε ένα πρωί, κυρία Ασημακοπούλου, και τα βρήκε στο περίπτερο, έτσι, στο ψιλικατζίδικο της γειτονιάς. Αυτό στοιχεία. Είναι ακόμη χειρότερο, διότι. Ακούστε τα τώρα, έτσι, είναι καθαρό τώρα, προσέξτε λίγο κάτι. Μπορεί η κυρία Κεραμέως να είναι Υπουργός Εσωτερικών και να έχει την ευθύνη της διενέργειας των ευρωεκλογών? Είπα προηγουμένως ότι κατά την άποψή μας η πολιτική ευθύνη, όχι κατά την άποψή μας, κατά την κοινή λογική η πολιτική. Ζητάτε παρέτηση Κεραμέως εσείς? Ζητάτε παρέτηση Κεραμέως? Μα έχουμε πει ότι περιμένουμε να είναι το επόμενο βήμα, να δούμε τι θα κάνει. Βεβαίως. Διότι η πολιτική ευθύνη αναλαμβάνεται από τους πολιτικούς, όχι από τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Απλώς το είδαμε, σας είπα, σας έφερα το παράδειγμα των υποκλοπών. Την πολιτική ευθύνη την ανέλαβε ο Πρωθυπουργός και παραιτήθηκε ο Διευθυντής, ναι, του πολιτικού του γραφείου. Είναι σύνηθες στη Νέα Δημοκρατία, φαίνεται. Αλλά ας μην γίνουμε μάντης κακών, ας περιμένουμε την
αντίδραση της κυβέρνησης και να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως είναι σαφές ότι η πολιτική ευθύνη δεν μπορεί να περιοριστεί στον κύριο, στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου και στο Διεθνή του Απόδημο Ελληνισμού. Πάντως τα προσωπικά δεδομένα δεν τα συναντάμε τώρα μόνο στο Υπουργείο Εσωτερικό που είναι Κεραμέως. Τα συναντήσαμε με την κυρία Κεραμέως και στο Υπουργείο Παιδείας. Θα θυμάστε τότε. Ήτανε, εκεί είναι το βεβαρημένο παρελθόν, όπου για να υπάρξει η τηλεκπαίδευση, τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών μας, όλων των παιδιών της χώρας διοχετεύτηκαν. Όλων των παιδιών έγιναν διαπραγματευτικό ατού, ας πούμε, στα χέρια της κυβέρνησης. Δυστυχώς, κοιτάξτε να δείτε, όταν μιλάμε για το κράτος δικαίου εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ και μας κατηγορεί η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός στη μια αντιπαράθεση που είχαμε στη Βουλή πρόσφατα μας έφερε ένα δημοσίευμα μιας εφημερίδας ότι πόσο καλά τα πάει η κυβέρνηση. Και από την άλλη μεριά υπάρχει το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με 330 ψήφους και μάλιστα από ένα ευρύ φάσμα πολιτικών δυνάμεων που αρχίζει από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στο οποίο ανήκει η Νέα Δημοκρατία, πηγαίνει στο κόμμα του Μακρόν και βεβαίως στους ευρωσοσιαλιστές, τους αριστερούς. Καταλαβαίνουν τα πράγματα δεν είναι καλά για τη χώρα μας. Βεβαίως η κυβέρνηση απολαμβάνοντας τη μηντιακή παντοκρατορία της προσπαθεί να παρουσιάσει το άσπρο μαύρο. Αλλά τα τραύματα στο σώμα του κράτους δικαίου είναι σοβαρά και ξέρετε οι ουλές δεν κλείνουν εύκολα. Αυτή είναι η μεγάλη μας ανησυχία. Κώστας Μαυρίδης, Κατερίνα Μαρκοπούλου έχουν το λόγο για να θέσουν τα ερωτήματά τους. Έλα Κώστα, ξεκινάμε σαν. Ναι, ένα πολιτικό ερώτημα. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, όλα αυτά που περιγράφεται περί κράτους δικαίου, πρωτίστως περί της ακρίβειας που είναι και δίκαιο ότι είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που απασχολεί τους Έλληνες πολίτες, δεν φαίνεται να τα καρπώνεται η αντιπολίτευση και κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι στέει, γιατί συμβαίνει αυτό. Η κυβέρνηση αναφυσβήτητα έχει μια φθορά, αλλά αυτό δεν φαίνεται να προστίθεται στις δυνάμεις της αριστεράς. Κοιτάξτε, καταρχάς θα πούμε, εγώ νομιμοποιούμε να μιλήσω για το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν περνάει την καλύτερη φάση. Μετά τις διπλές εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου, την εμφατική ήττα που υπέστη ο ΣΥΡΙΖΑ, την παρέτηση του χαρισματικού ηγέτη του Αλέξη Τσίπρα, την εκλογή Κασελάκη και την εσωκομματική περιδίνηση, τη διάσπαση που είχαμε και τη δημιουργία της Νέας Αριστεράς. Ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και 8 μήνες περίπου, παραπάνω σχεδόν ένα χρόνο, είναι στο προσκήνιο διαρκώς για αρνητικούς λόγους. Άρα αυτό που λέμε αξιόπιστη επιλογή στα μάτια των πολιτών έχει τραυματιστεί. Δεν είναι τυχαίο η δημοσκόπηση που δείξατε προηγουμένως ότι είναι η δεύτερη ή η τρίτη αν θυμάμαι, στην οποία φαίνεται ότι έχουμε ανεβεί στη δεύτερη θέση και ότι έχουμε πλέον... Δείχνει να σταθεροποιείται στη δεύτερη. Τίνει να σταθεροποιηθεί. Αυτό ακριβώς έγινε γιατί... Αφού έχει όμως και μια άλλη ανάγνωση, κύριε Ξανθόπουλε, ότι ναι, και τα πράγματα στο ΠΑΣΟΚ δεν είναι καλά. Ναι, εγώ για εμάς μιλάω τώρα, το ΠΑΣΟΚ θα μιλήσει κάποιος εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Έχει εγώ να κάνει όμως με εσάς το πώς είναι τα πράγματα στο ΠΑΣΟΚ. Ότι λέμε ότι μόλις ομαλοποιήθηκε σε εισαγωγικά το εσωκομματικό, θα απαντήσω την ερώτηση σας κύριε Μαρκόπουλο, απλώς κάνω μια παρέκβαση. Μόλις ομαλοποιήθηκε σε εισαγωγικά το εσωκομματικό πεδίο και είδαμε την κοινωνία. Και κρατήσαμε μια σταθερή θέση στο ζήτημα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών και αμέσως μετά στο ζήτημα της ιδιωτικοποίησης της παιδείας. Δηλαδή δείξαμε μια συμπαγή σταθερή θέση. Ο κόσμος το εκτίμησε. Σε αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ που το 1 τρίτο δεν ψήφισε την άποψη του ΠΑΣΟΚ για το γάμο των ομόφυλων και βεβαίως για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια η θέση του ήταν ύξης αφήξης. Τώρα, για να απαντήσω και εν κατακλείδη δηλαδή στην ερώτηση, ότι εφόσον εμείς δεν εκφωνήσουμε, δεν πείσουμε τους πολίτες ότι μπορούμε, ότι είμαστε σε θέση να τα αντιπαρατεθούμε σε αυτήν την καθεστωτική λογική Μητσοτάκη, που με την ακρίβεια αυξάνει τα υπερκέρδη των ομήλων και των καρτέλ και με την πρακτική, την καθεστωτική βάλη κατά του κράτους δικαίου, οι πολίτες περιμένουν. Μόλις δώσουμε ένα δείγμα γραφής, οι πολίτες αντιδρούν. Άρα, σε εμάς εναπόκειται να πείσουμε, καταρχάς, να βρούμε το βηματισμό μας και δευτερευόντως να πείσουμε την κοινωνία, ότι έχουμε τη δυνατότητα, ότι έχουμε την πολιτική βούληση και κυρίως τη θέληση να ανταποκριθούμε στις ευθύνες μας
για να αντιμετωπίσουμε τα πολύ σοβαρά που έχει η κοινωνία και η χώρα. Πριν δώσω το λόγο στη συνάδελφο την Κατερίνα Μαρκοπούλου, επειδή οι πολιτικοί αρχηγοί στη χώρα μας παίζουν ρόλο, έτσι και GPO ότι έδειξε ότι ο κόσμος θα ψηφίσει στις ευρωεκλογές, προσέξτε, με εσωτερικά κριτήρια, δηλαδή σαν να ψηφίζει εθνικές εκλογές, έτσι και παίζουν ένα μεγάλο ποσοστό, 26-30%, παίζουν ρόλο και τα πρόσωπα. Στη χώρα παίζουν ρόλο τα πρόσωπα, κύριε Ξανθόπουλε, να μην κρυβόμαστε. Και ιδιαίτερα οι πολιτικοί αρχηγοί. Παλαιότερα λέγαμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν το ισχυρό χαρτί του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα μπορούμε να λέμε ότι ο Στέφανος Κασελάκης είναι το ισχυρό χαρτί του ΣΥΡΙΖΑ, όπως επίσης αν και ο κ. Ανδρουλάκης είναι το ισχυρό χαρτί του ΠΑΣΟΚ. Οι δημοσκόποι και οι πολιτικοί αναλυτές που φιλοξενούμε εδώ στην εκπομπή λένε το αντίθετο, ότι δεν είναι τα ισχυρά χαρτιά και γι' αυτό και δεν τσιμπάνε δημοσκοπικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ενώ ο κύριος Μητσοτάκης, προσέξτε, κρατάει υψηλή δημοφιλία, καταλληλότητα για πρωθυπουργός, πάνω από τα ποσοστά δημοσκοπικά που παίρνει η Νέα Δημοκρατία στις μετρήσεις. Δηλαδή, αν η Νέα Δημοκρατία είναι στο 29%, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στο 40%. Ενώ ο Στέφανος Κασελάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι κάτω από το ποσοστό το δημοσκοπικό που παίρνουν τα κόμματα αυτά. Λοιπόν, θα μιλήσω για τον Στέφανο Κασελάκη. Να πω καταρχάς ότι η δημοφιλία και η του Πρωθυπουργού πουσάρεται, εντείνεται από την απόσταση που έχει η Νέα Δημοκρατία από το δεύτερο κόμμα, όποιο και αν είναι αυτό. Τώρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, πριν από λίγο καιρό ήταν το ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι προφανές ότι τον κόσμο τον στρέφει προς τα εκεί. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι ο Στέφανος Κασελάκης είναι ένα πολύ νέο πρόσωπο στην πολιτική σκηνή της χώρας. Ότι ουσιαστικά από την πρώτη μέρα της εκλογής του στη θέση του Προέδρου αμφισβητήθηκε και αναλώθηκε σε έναν πόλεμο ισοκομματικό και μία φθορά. Τρίτον και πολύ σημαντικό, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει κόντρα στα στερεότυπα της ελληνικής κοινωνίας, δήλωσε ανοιχτά την ταυτότητα του ομοφιλόφιλου, παρουσίασε τον σύζυγό του και είναι κάτι το οποίο σε μία κοινωνία όπως είναι η ελληνική δεν ακούγεται πολύ ευχάριστα από ένα μεγάλο αριθμό συμπολιτών μας. Αυτά όλα όμως, ξέρετε, έχουν σχέση με τη γενική κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε μία πτωτική τάση, σε μία περιδίνηση, σε μία ισοστρέφεια, όποιος και να είναι ο επικεφαλής, είναι δύσκολο να πεις ότι αυτός από μόνος του γυρίζει το παιχνίδι. Με την έννοια αυτή λοιπόν, πολιτικά εφόσον συμφωνήσουμε στο ΣΥΡΙΖΑ και φαίνεται να βρίσκουμε ένα βηματισμό, εκφωνήσουμε το πρόγραμμά μας για τις ευρωεκλογές. Χθες κάναμε την πρώτη μας εκδήλωση, έδωσε το σήμα εκκίνησης ο Στέφανος Κασελάκης. Παρουσιάσουμε ένα θελκτικό ψηφοδέλτιο. Αυτό θα τροφοδοτήσει αναλογικά και ανάλογα και τη δημοφιλία του Στέφανου Κασελάκη. Δεν είναι ο μάγος που βγάζει τους λαγούς από το καπέλο, είναι ένας αρχηγός, ένας νέος άνθρωπος, έχει νέους κώδικες που επικοινωνεί με άλλους τρόπους με την νεολαία. Θα περιμένουμε να τον δούμε. Το σημαντικό πρόβλημα που έχουμε είναι να είμαστε αξιόπιστοι ως πολιτική πρόταση. Αυτό θα φέρει αύξηση και στα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως και στην άνοδο της δημοφιλίας του Στέφανου Κασελάκη. Κατερίνα Μαρκοπούλου και κλείνουμε. Έλα, κύριε Ξανθόπουλε, τις τελευταίες ημέρες το θέμα της επικαιρότητας είναι η στράτευση του Προέδρου σας. Μήπως τελικά προκαλεί και ο ίδιος, ανεβάζοντας το TikTok ακόμη και το κούρεμά του, δημοσκοπικά τουλάχιστον στα social media, το πάει πάρα πολύ καλά, έγινε viral όλο αυτό. Και βέβαια η κυβέρνηση ασχολείται με αυτό, ακόμη και έβγαλε ο Άδωνης Γεωργιάδης πόσο κόστησε το βιντεάκι, 100.000 ευρώ. Βούτυρο στο ψωμί της κυβέρνησης όλο αυτό, κύριε Ξανθόπουλε. Το βλέπουμε εδώ τον Στέφανο τον Κασελάκη. Να το. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Ο Στέφανος Κασελάκης είναι ένας άνθρωπος άλλης κουλτούρας. Και δεύτερον, είναι ένας άνθρωπος πολύ νέος. Άρα ο Στέφανος Κασελάκης έχει έναν κώδικα τον οποίο εμείς, μιλάω για μένα, για την ηλικία μου, έτσι, δεν τον αντιλαμβανόμαστε πολύ καλά. Θα ήθελα λοιπόν να σας επιθυμίσω ότι επειδή είστε γυναίκα και δεν έχετε υποστεί τη διαδικασία της στράτευσης, το κούρεμα καταρχάς των υποκατάταξης πάντα ήταν μια πανηγυρική διαδικασία. Πηγαίναμε με τους φίλους μας ή με αυτούς που επρόκειτο να καταταγούμε από κοινού και κουρευόμασταν όλοι μαζί. Με αυτή την έννοια λοιπόν έχει ένα πανηγυρικό χαρακτήρα. Ο Στέφανος δεν είναι δηλαδή μια ιδιωτική στιγμή, μια προσωπική. Έχει γενικότερες συνδηλώσεις. Με αυτή την έννοια λοιπόν ο Στέφανος Κασελάκης, επειδή ακριβώς είναι παιδί αυτής της γενιάς, ένας άνθρωπος 35 χρονών, θεώρησε καλό και χρήσιμο να το κάνει. Αυτή η υπερέκθεση
του Στέφανου Κασελάκη και των δραστηριοτήτων του, είναι ετεροβαρής, με την έννοια ότι τα μέσα δεν ασχολούνται ανάλογα με τις πολιτικές απόψεις που εκφράζει, τις πολιτικές θέσεις που εκφράζει, τις πολιτικές προτάσεις που κομίζει, και μένουν αν πήγε στο γυμναστήριο, τώρα σε ποιο σπίτι αγόρασε, αν το σκυλί του είναι έτσι. Εγώ το έχω βιώσει στη σύνοδο της κοινοβουλευτικής ομάδας που κάναμε στις Πέτσες, όπου οι συνάδελφοι ήσασταν απ' έξω στημένοι 18 ώρες το 24ωρο και εμείς αισθανόμασταν περίπου ότι ήμασταν celebrities και μας περιμέναν οι παπαράζοι. Εντάξει, είναι μια υπερβολή των μέσων. Θα ηρεμήσει. Πάντως μέχρι τώρα, έτσι όπως το πάει ο Στέφανος ο Κασελάκης, του βγήκε. Διότι με το TikTok, με τα social media, έγινε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε, δηλαδή. Δεν είναι... Θα σας πω. Καταρχάς, ο Στέφανος Κασελάκης έδωσε μια πρωτόγνωρη δυναμική στην εσωκομματική διαδικασία του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αν μέναμε μεταξύ μας, δεν θα αφορούσε παρά εμάς. Αυτό ήταν ένα σημαντικό. Δεύτερον, προφανώς αυτά παίξαν ρόλο, αλλά ξέρετε, θέλω να ξαναβάλω το επίκεντρο της κουβέντας, ότι αν δεν υπάρχει μήνυμα, ό,τι και να πολιτικό εννοώ περιεχόμενο, ό,τι και να κάνουμε το TikTok, δεν μπορεί να σου δώσει ούτε την πρωτιά, ούτε και την επιτυχία. Είναι συνεπικουρή δηλαδή το μέσο της κοινωνικής. Συμφωνώ μαζί σας. Στέφανος Κασελάκης, είπα το όχημα. Εγώ μπορώ να κερδίσω το Μητσοτάκη. Ναι. Οι υπόλοιποι έχουν μια ευθύνη για την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, είμαι το νέο, το καινούριο, έπεισε τους πολίτες. Και αυτό σας το λέω εγώ, ο οποίος δημόσια έχω τοποθετηθεί και τις δύο φορές στήριξα την Εύφη την Αξιόγλου. Η Εύφη Αξιόγλου ήταν πρώτη, ο νομός Δράμας είναι από τους 5 νομούς στην Ελλάδα που η Εύφη ήταν πρώτη και στις 2 εκλογικές αναμετρήσεις. Άρα δηλαδή δεν διακατέχομαι ούτε από μια, πώς να το πω, μια μεσιανική, δεν εισπράττω μια μεσιανική αντίληψη από τον πρόεδρο, ούτε και θεωρώ ότι ο πρόεδρος είναι ο παρταόλα. Θεωρώ ότι είναι κορυφαίος τέλεχος του κόμματος, ο πρόεδρος, και στη συλλογική μας δράση έχει και την ευθύνη του, αλλά έχει και το δικό του προσωπικό βάρος. Κύριε Ξανθόπουλε, πάντοτε ο δημόσιος σας λόγος, ο δικός σας, είναι ωφέλιμος, έτσι σας ξέρω πολύ καλά. Έτσι και πώς πολιτεύεστε και πώς τοποθετήσετε. Απλά έλεγα πριν ότι για το TikTok, όχι ότι δεν είχε μήνυμα, για το όχημα είπα που χρησιμοποιήθηκε, το μέσο. Έτσι, παίρνουσε τα μήνυματά του και δικαιώθηκε από αυτό. Και δικαιώθηκε από αυτό. Για επίταση του ότι μόνο. Τώρα, για να κλείσουμε, ευρωεκλογές. Στις ευρωεκλογές, πού είναι ο πύχης? Για να κλείσουμε. Άμα το ήξερα, θα σας το έλεγα. Γιατί ξέρετε, είναι εξαιρετικά δύσκολο να πω χθες. Οι ευρωεκλογές πότε θα είναι πρόβλημα? Το αλλάζω το ερώτημα. Πότε θα είναι πρόβλημα οι ευρωεκλογές? Θα σας πω και θα σας απαντήσω και τα δύο. Ξέρετε, εγώ θεωρώ, πώς να το πω, εκτιμώ πάρα πολύ τη δουλειά που κάνετε δημοσιογράφοι. Και θέλω να είμαι πάρα πολύ καθαρός απέναντί σας και να απαντώ στο μέτρο των δυνάμεών μου σε ό,τι μου θέτουν. Γιατί θεωρώ ο δημοσιογράφος έχει το απεριόριστο δικαίωμα να ρωτάει ό,τι θέλει, εκτός βέβαια την προσωπική ζωή. Έτσι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών θα εξαρτηθεί πρώτον από το πρόγραμμα που θα παρουσιάσουμε, από τις θέσεις. Χθες που κάναμε έναν άξονα 10, ένα πρόγραμμα 10 αξώνων. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα πρέπει να εκλαϊκευτεί και να φτάσει στον κόσμο. Και να είναι πιστικό κυρίως, να δίνει δηλαδή την προοπτική μιας Ευρώπης της οικολογίας, Ευρώπης των λαών, Ευρώπης της ειρήνης, Ευρώπης των δικαιωμάτων, στον αντίποδα αυτού που επεξεργάζεται και υπηρετεί είτε η Νέα Δημοκρατία είτε η ακροδεξία. Δεύτερον, να αναδείξουμε ότι το διακύβευμα των ευρωεκλογών είναι πολύ σημαντικό για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί είναι η μήτρα των πολιτικών που ακολουθούν τα κράτη της Ευρώπης. Άρα λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία να υπάρχει μια προοδευτική πλειοψηφία εκεί. Και δεύτερον, διότι για πρώτη φορά σε αυτές τις ευρωεκλογές υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο, για να μην πω κίνδυνος, η δεξιά και η ακροδεξιά να έχουν πλειοψηφία. Αυτό λοιπόν είναι η πρώτη παράμετρος. Η δεύτερη είναι να έχουμε ένα θελκτικό, ένα καλό ψηφοδέλτιο από ανθρώπους οι οποίοι είναι γνωστοί στον κόσμο, όχι τηλεπερσόνες, έχουν γράψει χιλιόμετρα στην κοινωνία, έχουν απόψεις για την Ευρώπη, έχουν απόψεις για την Ελλάδα, και κυρίως να μπορούν να εκφράσουν αυτό που έχει ανάγκη σήμερα η χώρα.
Αν μου διασφαλίσετε αυτές τις δύο προϋποθέσεις, το ενώ είναι σχήμα λόγου, εμείς θα το διασφαλίσουμε ο ΣΥΡΙΖΑ, τότε λοιπόν θα μπορέσουμε να συζητήσουμε για ποσοστά. Λοιπόν, δεν μπορώ να σας το διασφαλίσω, αλλά μπορώ όμως να βοηθήσω. Δείξτε λίγο την κάρτα της GPO πώς θα ψηφίσει ο κόσμος στις ευρωεκλογές. Να δείτε πώς θα ψηφίσει. Όχι τη δύναμη των κομμάτων, την άλλη κάρτα, την άλλη κάρτα. Εδώ. Με τα θέματα της εσωτερικής επικαιρότητας θα ψηφίσει ο κόσμος. 53,9%. Οι προσωπικότητες που είπατε εσείς, συμφωνώ, 26,1. Τα ευρωπαϊκά θέματα, μόλις το 18,8. Λοιπόν. Άρα είναι δημοψήφισμα τώρα αυτό. Προσέξτε λίγο. Αυτό τουλάχιστον σε ό,τι μας αφορά, ξέρετε, εγώ είμαι από τα νιάτα μου στην αριστερά που ήταν φιλοευρωπαϊκή. Είμαι στην αριστερά του Μιχάλη Παπαγιαννάκη, του Λεωνίδα Κύρκου. Τον καιρό που άλλοι έλεγαν έχω και να το ίδιο συνδικάτο, εμείς ένα μικρό μειοψηφικό κόμμα της αριστεράς, στα όρια της κοινοβουλευτικής επιβίωσης, λέγαμε ότι είναι το νέο πεδίο ταξικής πάλης. Άρα εμείς είμαστε πατενταρισμένοι φιλοευρωπαϊστές. Και η κριτική που κάναμε στις ευρωεκλογές ήταν πάντα ότι επικαλύπτονται από τα εσωτερικά ζητήματα. Εάν λοιπόν μπορέσουμε να πούμε στον κόσμο ότι δεν ψηφίζουμε, ψηφίσαμε πριν ούτε ένα χρόνο κυβέρνηση και έχουμε μια κυβέρνηση σταθερή. Αν λοιπόν πείσουμε τον κόσμο για τη σημασία που έχουν οι ευρωεκλογές για την ευρωπαϊκή τους διάσταση, θα μπορέσουμε και έχουμε 2 μήνες μπροστά μας, είναι δηλαδή ένας ικανός πολιτικός χρόνος, να βελτιώσουμε την επίδοσή μας. Να γυρίσω τώρα, γιατί δεν θέλω να το αφήνω αναπάντητο. Εάν ας πούμε πάρουμε 10% εμείς και 9% το ΠΑΣΟΚ, θα είμαστε ευχαριστημένοι που θα είμαστε στη δεύτερη θέση? Προφανώς όχι. Άρα λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία η επίδοσή μας να είναι μια επίδοση που να μας βάζει σε μια τροχιά ανάκαμψης. Να είναι μια επίδοση που θα δείχνει ότι η προοπτική που μας δίνει, η όθηση που μας δίνει ο κόσμος, μπορεί να μας φέρει σε μια θέση ουσιαστικής αντιπαράθεσης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία εν ώψη των εκλογών του 27, εφόσον γίνουν στην ώρα τους. Αυτό είναι το πολιτικό κριτήριο με το οποίο θα προσεγγίσουμε το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και όχι ένα ποσοτικό, με ένα νούμερο ξερό, αν θα είναι 20, 18 ή 12. Να είστε καλά, κύριε Ξανθόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ όλους, να είστε καλά. Καλό τριήμερο εύχομαι. Καλό τριήμερο. Πάω σε διαφημίσεις και σε λίγο πάλι μαζί.